Οι κάμερες ασφαλείας έχουν μπει για τα καλά πια στη ζωή μας. Από τα εμπορικά καταστήματα και τους δημόσιους χώρους έως και το εσωτερικό των σπιτιών μας, εσχάτως για λόγους επιτήρησης. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Τίμου Παπαδόπουλου στο ρεπορτάζ που ακολουθεί όμως, σε πολλές περιπτώσεις οι κάμερες αυτές αποδεικνύονται ευάλωτες σε διαδικτυακές επιθέσεις, με ό,τι βεβαίως συνεπάγεται αυτό για το ευαίσθητο υλικό που καταγράφουν. Μέσω του ΣΚΑΗ οι ειδικοί εξηγούν τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για την προστασία τους. Βλέπετε φωτογραφία από την κάμερα ασφαλείας ενός εμπορικού καταστήματος. Εδώ βλέπετε το εσωτερικό από το πλανητάριο. Εδώ την πισίνα ενός ξενοδοχείου και τον εκθεσιακό χώρο που διαθέτει. Και εδώ βλέπετε φωτογραφίες από τις τρεις κάμερες ασφαλείας ενός σπιτιού, στην αυλή, στο σαλόνι και στην κρεβατοκάμαρα. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας σε κάθε περίπτωση, εσωτερικό σπιτιού. Η ομάδα του SEC News ερεύνησε πόσο εκτεθειμένες είναι οι κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούν ευρέως πια απλοί πολίτες και επαγγελματίες. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες κάμερες ξεκλείδωτες που κατέγραφαν ζωντανή εικόνα από σπίτια, μαγαζιά, εστιατόρια, ακόμα και από το πλανητάριο. Δεν ήταν κάποιο σφάλμα της κάμερας, του κατασκευαστή, απλά δεν είχαν αλλαχθεί τα credentials. Οπότε όταν έχουμε αφήσει username admin, password admin, αυτό σημαίνει πάρα πολύ εύκολα για κάποιον που γνωρίζει την IP μας να θέσει την IP και να θέσει τα στοιχεία admin-admin. Τόσο απλά, ένας επιτίδιος μπορεί να κλέψει την εικόνα από την κάμερα ασφαλείας ενός καταστήματος που είχε εγκατασταθεί, για παράδειγμα, πάνω από το ταμείο. Αν πληρώσουμε με πιστωτική, θα αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας, στο PIN, ίσως και στην ταυτότητά μας. Το πλέον ανησυχητικό είναι πως για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε αυτές τις webcam, δεν χρειάζεται να είναι hacker. Αρκούν απλές γνώσεις προγραμματισμού και δικτύων. Πλέον ζούμε σε μια εποχή του Internet of Things, δηλαδή όλα όσα συνδέονται με τον υπολογιστή μεταφέρουν και συνδέονται με δεδομένα. Με λίγα λόγια, τα tablets, οι υπολογιστές, οι έξυπνες τηλεοράσεις, τα έξυπνα ψυγεία, τα πάντα τα οποία έχουν να κάνουν με το Internet, μεταφέρουν δεδομένα. Στην έρευνα του SEC News, που διήρκησε περίπου 2 μήνες, βρέθηκαν περίπου 800 webcam από ένα δείγμα περίπου 5.000 καμερών, στις οποίες δεν είχαν αλλαχθεί οι αρχικοί κωδικοί. Και έτσι η πρόσβαση σε αυτές ήταν πανεύκολη. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ρυθμίσουμε όταν εγκαταστήσουμε μια κάμερα ασφαλείας είναι να αλλάξουμε όνομα χρήστη και κωδικό. Τόσο ως πολίτες όσο και ως επιχειρηματίες, αν καταφέρουμε να εισάγουμε κάποια πολύ απλά μέτρα ασφάλειας στα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, θα γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και λιγότερων επιθέσεων hacking και ολοένα και λιγότερων κακόβουλων προσβάσεων. Για την αποφυγή τέτοιων επιθέσεων hacking και την προστασία των χρηστών υπολογιστών και IP καμερών, η ερευνητική ομάδα δημιούργησε μια δωρεάν εφαρμογή όπου ο καθένας μπορεί να εισάγει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του και να διαπιστώσει αν είναι εκτεθειμένος ή όχι.